Κάθε από τα τείχη της Πίζας είναι μοναδική. Αποκαλύπτει ιστορικά μνημεία της πόλης αλλά και νέα κτίρια. Ανάμεσά τους το Φίτσι είναι Καριμπάλτι, μια πρωτοποριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη που υποστηρίχθηκε από την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μικέλε Μπουλτσομί δουλεύει μέσα σε αυτό το κτίριο που αποκαλείται ο Γυάλινος Καθεδρικός. Το όνομά μου είναι Μικέλε Μπουλτσομί. Είμαι δημοσιογράφος και δουλεύω στον Κρυστάλλινο Καθεδρικό Ναό από τον Νοέμβριο του 2018. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω συνεντεύξεις με πολλούς διασύμους. Είναι μια πόλη 90.000 κατοίκων. Αυτό το κέντρο το επισκέπτονται κάθε χρόνο 150.000 άτομα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή του ήταν 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου τα μισά, 4,1 εκατομμύρια ευρώ, προήλθαν από την πολιτική συνοχή. Ο Μικέλε φτάνει πρώτος στη δουλειά του. Σύντομα θα έρθουν εδώ επισκέπτες κάθε ηλικίας. Στο ισόγειο υπάρχει μια έκθεση. Στον πρώτο όροφο γίνονται πανεπιστημιακά μαθήματα. Πάνω από 400 εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Φιτσίνε Καριμπάλτι. Κάθε γραφείο σε αυτόν τον όροφο έχει αναλάβει και ένα συγκεκριμένο project. Ο Πίπο Μπάουντο είναι γνωστός δημοσιογράφος της ΡΑΗ. Παρουσίασε εδώ το νέο του βιβλίο. Όλες οι εκδηλώσεις προγραμματοποιούνται στο χώρο, είναι δωρεάν για τους κατοίκους της πόλης, αλλά και για τους επισκέπτες. Ο Μικέλε επισκέπτεται συχνά τη βιβλιοθήκη. Εδώ υπάρχουν πολλοί θησαυροί. Ανάμεσά τους και 90 εφημερίδες που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και συνεχίζουν να εκδίδουν φύλλα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν οι κανονικές τους εκδόσεις, οι οποίες όμως έχουν παράλληλα ψηφιοποιηθεί. Οι φοιτητές ετοιμάζουν εδώ τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές. Η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 15.000 τόμους, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πολύ περισσότερα. Η βιβλιοθήκη μας είναι μέρος ενός δικτύου που υπάρχει στην επαρχία της Πίζας και συνδέεται με το σύστημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της χώρας. Όσοι έρχονται λοιπόν να πάρουν ένα βιβλίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λίγες μέρες σε περίπου 3,5 εκατομμύρια βιβλία με άξονα το τοπικό δίκτυο και μέσα σε 2 εβδομάδες σε όλο το εθνικό δίκτυο. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν το Γυάλινο Καθεδρικό μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις που γίνονται κάθε μέρα στα τείχη της Πίζας. Κάνουν 3 χιλιόμετρα με τα πόδια σε μία από τις πιο παλιές οχυρώσεις της Ευρώπης. Από αυτό το σημείο μπορούμε να θαυμάσουμε το Officine Garibaldi. Le Officine Garibaldi sono una nuova struttura che ben comunque si amalga. Είναι μια καινούργια κατασκευή που συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο της ενσωμάτωσης και της αρμονίας ανάμεσα στα νέα κτίρια και τα παλιά τείχη της Πίζας. Si confronta con il vecchio delle mura di Pisa.